εκβιασμό στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θεωρεί τι δηλώσει του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ο Υπουργό Επικρατεία Γιώργο Γεραπετρίτη. Μάλιστα, εμέσω πλην σαφώ αποκαλεί τον Αντώνη Σαμαρά εθεροβάμωνα, λέγοντα ότι όποιο ισχυρίζεται ότι μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα, νομίζω ότι βρίσκεται εκτό πραγματικότητα και είναι εθεροβάμων, αναφερόμενο στι διερευνητικέ. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια ραδιοφωνική του συνέντευξης ο κ. Γεραπετρίτη, όταν ρωτήθηκε για το τι έχει να συνυπολογίσει ο Πρωθυπουργό τη αποφάση του για τα εθνικά θέματα, απάντησε πω ο κ. Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται, δεν φοβάται, προχωράει με την κρίση του και την άποψή του. Η αναφορά σε εκβιασμό που σαφέστατα απευθύνεται στον Αντώνη Σαμαρά γεννά νέα εύλογα ερωτήματα αλλά και συμπεράσματα. Αναρωτιέται κανεί ποιο ακριβώ είναι ο εκβιασμό και σε τι συνίσταται. Όταν ο Αντώνη Σαμαρά αντιτίθεται στην πολιτική κατευνασμού που η κυβέρνηση θέλει να ακολουθήσει, ποιο είναι ακριβώ το διακύβευμα για αυτόν ώστε να σταματήσει να εκβιάζει. Συγχρόνω δεν μπορεί κανεί παρά να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη σύγκρουση με το λεγόμενο πατριωτικό λόμπι του κόμματο, κάτι που φάνηκε νωρίτερα και από τα όσα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και από το άρθρο του επικεφαλή του Ηλιαμέπ Λουκά Τσούκαλη. Ο τελευταίο ζητούσε ουσιαστικά από την κυβέρνηση τα ακριβώ αντίθετα από όσα ανέφερε στη συνέντευξή του Αντώνη Σαμαρά, στοχοποιώντα μάλιστα σαφώ όσου στο Γαλάζιο Κόμμα μοιράζονται τι ίδιε απόψει. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι το Ελιαμέπ, φορέα βαθιά φιλογερμανικό, είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το Μαξίμου, για να μην πούμε ότι υπαγορεύει στον Πρωθυπουργό την πολιτική που θα ακολουθήσει. Όλα τα νοτέρω συντείνουν ακόμη περισσότερο στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση οδεύει προ και δίνουν μια γεύση και του γενικού που θα υπάρξει στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, με ακόμη περισσότερου πασόκου και ποταμίσιου να αλλάζουν πια εντελώ τη σύνθεση και το χαρακτήρα του κυβερνώντο κόμματο. Συγχρόνω, το ενδεχόμενο απόσχηση τη δεξιά τέρια του κόμματο φαντάζει όλο και πιο πιθανό.